Κυρίες και κύριοι Σιούλη, καλησπέρα. Και όπως παρεμβρίσκεστε εδώ κοντά μου, υπάρχει πρόβλημα στο καταγραφικό, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το δείξουμε. Και περιμένουμε να έρθει ο τα θέματα της υπηρεσίας διάταξης είναι πρώτον κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Άγκου Οικονομικού έτους 2011 και δεύτερον ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Άγκου Οικονομικού έτους 2011. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος, όπως εσείς ξέρουμε, γίνεται από την τεχνική υπηρεσία και τις εισηγήσεις των τεχνικών συμβούλων. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε από την Παραγραμματική Επιτροπή. Πήγε μετά στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι η αντιδήμαρχη του Δήμαρχου, και μετά πήγε στην Οικονομική Επιτροπή και ψηφίστηκε. Οπότε το φέρνουμε και εδώ εμείς σήμερα για να το ψηφίσουμε. Πρόεδρε, θέλω να πούμε τα εξής. Εντάξει, είναι σου μόνο το θέμα σήμερα. Επειδή έχουμε δει πολίτε εδώ και έχουν ξαναπεί θέμα σχολιδιών, θα θέλαμε τουλάχιστον να μιλήσει. Να μα πει ότι τώρα, πάνω στο τέλο, να κάνουμε μια ενημέρωση πάλι για το θέμα του σχολιδιών. Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Και ένα άλλο θέμα είναι το εξή. Έχουμε ένα θέμα που αφορά την περιοχή του ανεμονιού, με ένα μήνυμα από την αποκεντρωτικό το οποίο ήταν γύρω από την εποχή τη προσφύγη. Και υπάρχουν κάποια κατηγορίες εκεί που πρόκειται. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και επειδή υπάρχουν και από εκεί πολίτες που ενδιαφέρονται, δύο θέματα αν θέλετε να πάρετε πίσω και δεν είναι άλλο τρόπο για να του βοηθήσουμε. Νομίζω ότι και ο προϋπολογισμός και η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος είναι κάτι επίγοντα. Όχι επίγοντα, είναι παράθεστα και θα πάρουν πολύ ώρα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε αυτά τα δύο θέματα που αναφέρετε. Γιατί αν πιάσουμε συζήτηση για τα σκουπίδια, θα κάνουμε πάρα πολύ ώρα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση για κανένα άλλο θέμα όταν στο θέμα της σημερινής διάταξης είναι ο προϋπολογισμός. Απαγορεύεται. Είναι άκυρο το Συμβούλιο αν συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός συζητιέται μόνος του σε συμβούλιο που δίνεται μόνο γι' αυτό. Είναι κανονισμός, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ό,τι άλλο κάνουμε σημαίνει ότι το Συμβούλιο του προϋπολογισμού μπορεί να πάει στην πρώτη επιλογή. Πρέπει να συζητηθεί μόνο αυτό. Κακώς είναι αυτό. Να σας πω κάτι. Εμείς ενημερωθήκαμε σαν πίσω. Εμείς είχαμε κίνητο. Αν θέλει, γιατί τα βάλε με εμένα, ο κύριος αυτός ήρθε από την Αθήνα και τα βάλε με εμένα. Λέω, κατέβασα το συμβούλιο που θα κάνουμε και θέσε το θέμα αυτό που θα προσβολεί. Όχι ότι θα έχουμε συμβούλιο μόνοι για τους κατασκοπήθεια. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Ακούστε, πες με το θυμάστε. Βαϊνάσια και Βαλμά, έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Αυτή έχει ξεκινήσει και εδώ είναι το θέμα να ψηφίσει όλο το ίδιο. Οπότε σε κάποια φάση δεν θα νιώθει. Να σας καλησπέρισω και να σας πω ότι ουσιαστικά ο Τσέρι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του ενιαίου Δήμου της Άνδρου. Αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να ξέρετε ότι έχει με πολλούς τόπους και βάσανα. Είναι ένας προϋπολογισμός
της σφαγής, δηλαδή δεν έχει διασφαγισμένα τα έσοδά του, άρα και αντίστοιχα τα έσοδά του, γιατί ακριβώς, όπως και πέρσι και άλλες χρονιές, τα τελευταία 4-5 χρόνια, προϋπολογίζαμε στους Δήμους έσοδα ακόμα και από ΣΑΤΑ, δηλαδή θεσμοθετημένους πόρους από το κράτος, και κάθε χρονιά μας έλειπε μία δόση. Να ξέρετε ότι παρακρατηθέντες πόροι της αυτοδιοίκησης τους τελευταίους 18 μήνες είναι περίπου, υπολογίστε, 1 εκατομμύριο κρατάνε συνεχώς. Συγγνώμη, τη μέρα. 1 εκατομμύριο την μέρα κρατάνε πόρους της αυτοδιοίκησης του ελληνικό κράτος όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Άρα σημαίνει ότι η πόρη για την αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ επισφαλής. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική, πρέπει να δείτε αυτό το προϋπολογισμό. Και επίσης να σας πω ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι λογικό να θέσει παράπονα από τους Προέδρους των Συμβουλίων Πολιτικών και των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Κοινοτήτων, είναι η ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ ήταν ο πιο διασφαλισμένος πόρος από το δίκτυο. Δυστυχώς πέρσι πήραμε 3 δόσεις, ενώ στην αρχή κάναμε ένα προϋπολογισμό με βάση αυτά που θα παίρναμε, τελικά κάναμε ένα προϋπολογισμό με βάση αυτά που πήραμε. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό και σας λέω με βάση τις πληροφορίες που έχω και αυτό είναι επισφαλές. Επίσης να σας πω ότι δεν έχουμε πια συμπληρωματικό πρόγραμμα όπως ήταν ο Θησέας ή το ΕΠΤΑ. Ο Θησέας έχει κυρώσει έργα που έχουμε εκτελέσει, συμβασιοποιήσει και παραλάβει μέχρι το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου. Έχουμε, θα δείτε, μέχρι τέλος του χρόνου σημαντικές ακόμα δαπάνες να αναλάβουμε και δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα που τον έχει αντικαταστήσει. Το πρόγραμμα Ελλάδα, το οποίο θα ήταν το πρόγραμμα που θα στήριζε το πρωτόκολλο Καλλικράτη από τους καλλικρατικούς δήμους, δεν έχει καν συσταθεί. Βεβαίως ξέρετε ότι σε αυτό το καλάθι θα έμπαιναν μέσα μέρος του ΦΠΑ, μέρος του φόρου των φυσικών προσώπων και μέρος της εκείνης της περιουσίας. Αυτά οριζονούν. Όλα αυτά ξέρετε ως έσοδα του κράτους έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ, σε τρομερό βαθμό, άρα αυτό το καλάθι, ακόμα και αν συσταθεί, είναι επισφαλές. Εφόσον λοιπόν συσταθεί αυτό το πόρο, τότε θα το κατανοήσουμε με βάση τη ΣΑΤΑ σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, ούτως ώστε να μπορούμε συγκεκριμένα να κάνουμε κάποια έργα. Σας λέω απλώς ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε χωρίς συμπληρωματικό πρόγραμμα αυτοδιοίκησης. Αυτό αντικατοπτρίζει τον πρόγραμμα που έχει η πατρίδα μας και η χώρα μας γενικά σε σχέση με την κατάσταση. Εμείς καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε και καινούργιες ανάγκες και καινούργιες υπηρεσίες όπως είναι η πολεοδομία, η πρόνοια και ένα σωρό άλλες που αναμένονται να έρθουν. Και ενώ ο νόμος προβλέπει ότι για να παραλάβουμε μια υπηρεσία, μια καινούργια υπηρεσία, πρέπει αυτή να κοστολογηθεί και να ρευνευτούν τα έσοδα από το Γενικό Υπηρεσίο του Κράτους, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε με ένα σχετικό προϋπολογισμό, για να μην έχουμε ανοίγματα πολλά, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, να κάνουμε τις οικονομίες εμπόρων όσο μπορούμε και να εκτελούμε τα έργα με το πιο έξυπνο και συχνό τρόπο που μπορούμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Και επίσης, όσον αφορά τα έργα που θα δείτε και είναι καταγεγραμμένα στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή με βάση τη δικιά σας απόφαση, κάποιον να πάει μπρος και κάποιον να πάει πίσω, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη. Αμέσως μετά, ό,τι άλλο χρειαστεί από τέτοια ζητήματα, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Στον προϋπολογισμό που έχετε πάρει τώρα τελευταία, έχουν προσθεθεί κάποιες αλλαγές από αυτό που είδα όσοι είχαν πάρει την προηγούμενη συνθήκη έκθεση.
τις οποίες αναφέρω και αν τσέκετε υπόψη, είναι η μείωση των εργονικών και τηλεπτυμονιακών περιπάτων εντελών με αντίστοιχη μείωση του εξόδου που αναφέρεται στο έργο της Ιδρούσας, είναι μέσα στον ΠΟΕ το έργο του Μπατσίου, μιλάμε για το πτυχίο του Μπατσίου, ενώ το βάλαμε ξεχωριστά οι συνεπήρχες στα παρελθόντα οικονομικά έργη, εκεί και λοιπόν είναι μέσα εκεί και μπήκε μόνο σαν έσοδο από την Ομαδιακή Αυτοδιοίκηση. Επίσης, για την δαπάνη που αναφέρεται από τον Δήμο για την εκτέλεση του έργου μελέτη απορών με το ΤΕΙ του ΚΙΡΙΑ, είναι λάθος, διορθώνεται, πρόκειται για 25.000 ευρώ που είναι η δική μας συμμετοχή, η νομαρχική αυτοδιοίκηση έχει γύρω στις 70.000. Αυτό είναι ποσό που θα το δώσει η νομαρχική αυτοδιοίκηση και σύμβαση που θα υπογράψει τη Δήμη και η νομαρχία με το ΤΕΙ. Από εμάς είναι 25.000 στους 37.000 που βλέπετε από το ΤΕΙ, γίνεται 25 και αφορά τη συμμετοχή του Δήμου, ιδούσα και του Δήμου Κορδίου που δεν είχαν δοθεί, ο Δήμος Άγγλου είχε πληρώσει και έτσι συντηρήθηκε λίγο το πρόγραμμα. Επίσης, ζητείται να προσθεθεί κωδικός στο 0.71 έσοδα από πολεοδομία 40.000 ευρώ, πρόκειται για την απόφαση που πήραμε για την καταβολή του τέλους με τον νόμο του ΚΑΠΑΙΔΑ του ψήφισμα και αντίστοιχα να μπουν έξοδα δύο κωδικοί, 12.000 για το ενίκιο της πολεοδομίας, τόσο καθορίστηκε από το εκδίκιο ίδρυμα και θα πρέπει να το πληρώνουμε εμείς τώρα στα δύο γραφεία που θα κρατήσουμε και επιστημονικοί συνεργάτες Δημάρχου 28.000 ευρώ. Αφορά τη δυνατότητα του Δημάρχου να πάρει επιστημονικό συνεργάτη για να εκτελέσει συγκεκριμένο έργο. Από όλες τις προσθήκες αυτά είναι μόνο που θέλουμε να γίνουν αλλαγές. Θα προσθεθεί ένας μηδενικός κωδικός μεταφοράς πληρωτών. Δυστυχώς η νομαρχία δεν μας έδωσε ακόμα την υπερτέρια, συγγνώμη, δεν μας έδωσε ακόμα το ποσό και τι θα μας δοθεί, ώστε να προβλεφθεί σαν κωδικός και να γίνει η δημοπράτηση από εμάς του αντίστοιχου έργου που θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο. Πιέζουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι κεντρικό ζήτημα της Δελτίας, πιστεύω ότι θα το φυσοκόψουν γι' αυτό. Όσο μας δώσουν θα το δημοπρατήσουμε για έργο μεταφοράς μαθητών. Θα προσθεθεί λοιπόν ένα κωδικός σε αυτό και για τη ΣΑΤΑ να πω και το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα αναλύσω κάποια πράγματα. Είναι επί των εισπαρθέντων πέρυσι όπως είπε ο Δήμαρχος και το 80% μόνο. Αυτά είναι τα ποσά. Βγήκαν από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, όλα τα έργα παρεμπιπτόντως είναι από τα τοπικών συμβουλίων. Βγήκαν όλα τα έργα που αφορούσαν δαπάνες ανταποδοτικές, δηλαδή όλοι οι τοπικοί, όλες οι τοπικές κοινότητες είχαν ένα έργο συντήρηση δικτύου. Το βγάλαμε και το βάλαμε στα ανταποδοτικά για να μην πετσοκοπεί εντελώς η ΣΑΤΑ και να μείνουν κάποια εργάσια. Δηλαδή δεν χαλάει το έργο σας, γίνεται με απευθείας ανάθεση είτε από εσάς ανεμικό είτε από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, αλλά μέσα από τη δαπάνη των ανταποδοτικών για να μην χαλαστούν τα χρήματα της ΣΑΤΑ. Ακόμα στο τεχνικό πρόγραμμα να προσθέσω ότι αυτά που βλέπετε στο τέλος, τις τελευταίες σελίδες για όσους έχουν, αφορούν τις δαπάνες που υπάρχουν σε έργα που γίνανε. Ο Δήμος Κορδίου δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα 2.014, 2.014.500 τόσα, αφορά έργα του Θησέα και του ΕΣΠΑ που αναμένεται να πληρωθούν, είναι ενταγμένα, εκτελεσμένα και αναμένεται να πληρωθούν. Του βιολογικού, του ΤΑΟ, του ΕΝΑΠΤΟΠΕΡ, του Θησέα κλπ. Ο Δήμος Ιδρούσης αντίστοιχα αναμένεται να το ίδιο ποσό σε παρόμοια έργα 588.000 και ο Δήμος Άγγλου 1.850.000. Αυτά δεν είναι ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ είναι ένα ποσό μόνο, το 1.265. Η ΣΑΤΑ στην πραγματικότητα είναι 1.022.000. Αυτό ήταν το ποσό. Και από αυτό θα διακριζόμαστε το 80%. Αλλά το
κάναμε λίγο πραγματικά, το αρχίσαμε βάζοντας την αναλογούσα από το προηγούμενο έτος 40 επί των έργων αυτών που είχε ο Δημοσάδρο, εμείς είχαμε σαν υπόλοιπο από 40 γύρω στα 400-500 χιλιάρικα, βάλαμε αναλογικά το ποσό αυτό που αναλογούσε και αυξήσαμε δίθεν το ποσό της ΣΑΤΑ για να περάσουν τα έργα που είχαν προτείνει όσοι είχαν προτείνει όσα έργα είχαν προτείνει. Σε όλα τα έργα αυτά υπάρχει συζήτηση των τοπικών συμβουλίων κατά σειρά προτεραιότητας. Ξαναλέω ότι αν υπάρχει ερώτημα για κάποιο έργο που μπορεί να υπαχθεί σε ανταποδοτικά και αυτό αφορά ίδρυψη, αποκέντρωση φορτισμούς και τέτοια, αυτά έχουν βγει και μπήκαν όλα στα ανταποδοτικά για να μην επιβαρυνθεί η ΣΑΤΑ. Αυτά για το τεχνικό πρόγραμμα. Όσο αφορά γενικά τον προϋπολογισμό, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην υπήρξε πολύ μεγάλη δυσκολία στη σύνταξη του προϋπολογισμού και θα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην εκτέλεση. Δεν είναι εξασφαλισμένα τα έσοδα, το είπε ο Δήμαρχος, ούτε τα ιδιωτικοί πόροι, ούτε κανείς από τους πόρους αυτούς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμείς επιλέξαμε να είναι ο υπολογισμός στα μέτρα του δυνατού, να μην χρειαστούν δηλαδή να πέσουν έξω σε διάφορες κατηγορίες και έχουν πει τα έσοδα αυξημένα, όχι πλασματικά, αλλά γιατί υπάρχει η πρόθεση να αυξηθούν. Από τα παρελθόντα οικονομικά έτη, μόνο από την Ινδούσα έχουμε να εισπράξουμε πολλά με πολύ μεγάλα ποσά. Αν έχετε κάπου εκεί κάποια προφορά στο τραπέζι, από το ΠΟΕ στον Δήμο Άγκρο στα έξοδα έχουμε 728.000, έχουμε 1.400 για το Δήμο Κορδίου και 1.400 περίπου, έχει 426 ευρώ για την Ρούσα και 13 για το Κόρδο. Αντίστοιχα, το παρελθόν των οικονομικών ετών είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια τα έσοδα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ήδη έχουν απορροφή στην εντολή στην υπηρεσία εσόδων, το κλίμα εσόδων που δημιουργήσει, να υπάρξει η απόφαση που πήραμε στο προηγούμενο Συμβούλιο για το διακανονισμό όσο προσθούν μεγάλα ποσά και βέβαια να υπάρξει η ενημέρωση της ΔΟΗ ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις που πρέπει. Δηλαδή η γενική λογική ήταν να υπάρξουν τα έσοδα και όχι για πλασματική αύξηση. Μαζί είναι και η απόφαση για την αύξηση για την καταμέτρηση και πιστοποίηση των τετραγωνικών όλων των κατοικιών. Ήδη πήραμε από τη ΔΕΗ το έγκαρπο που αφορά στο σύνολο των κατοικιών στην αύριο ΦΕΗ που 850.000 τετραγωνικά μέτρα κατοικίες. Θα δούμε τι εισπράττουμε εμείς και επί πόσων δηλαδή τετραγωνικών εισπράττουμε τέλη. Και αντίστοιχα με το Ε9 και άλλες ενέργειες που έχει το τμήμα εσόδων και προβλέψει θα προχωρήσει. Οι δαπάνες έχουν γίνει και τα έσοδα κατά υπηρεσία, τις στοιχήθηκαν κατά υπηρεσία. Αν δείτε κάπου μικρές δαπάνες, δηλαδή το επίπεδο, ξέρω εγώ, λέει ας πούμε ασφάλιστα αυτοκινήτων 1000 ευρώ αφορά, υπηρεσία. Σύνολο των ασφαλίστων δεν πάει το σύνολο των αυτοκινήτων, είναι κατά υπηρεσία γιατί έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό και δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε διαφορετικά. Τίποτα άλλο να πω, ό,τι ερωτήσεις θέλετε και... Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν και μιλήσαμε προχθές στην Οικονομική Επιτροπή για τον προϋπολογισμό και συμφωνήσαμε να έρθει στο Συμβούλιο για να ψηφιστεί, δυστυχώς είχαμε μόνο προχθές επεισόδιο να αναλύσουμε ένα τόσο δύσκολο προϋπολογισμό. Δεν είμαστε και ειδικοί. Απλά είδαμε τα αντιλήφθηκα ότι μάλλον λείπει κάποιο έξοδο το οποίο το είχαμε αποφασίσει στις 22 Φεβρουαρίου και αφορά την ελεύθερη, την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στο Πολυτεχνείο, ύψους 30.000 δραχμών. Δεν το έχω δει κάπου εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιο έξοδο και δεν το είδα εγώ. Υπάρχουν γενικά τίτλος μελέτες. Έχει βγει ένα ποσό 150.000 για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ μέσα και το βλέπετε τι αυτό. Αλλά τελικά δεν προκληρωθεί από πουθενά από αυτά. Θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας, της μελέτης δηλαδή για το ΧΙΤ. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με την περιφέρεια. Θα πληρωθεί δηλαδή επαναλαμβάνω το πληρώσει ο Δήμος. Στο ίδιο ποσό. Το λέω γιατί αντίθετα βλέπω ότι έχει προβλεφθεί ένα ποσό για το τυχείο
που αντίστοιχα μας έχει πάρει το Πολυτεχνείο, ίσως 80.000. Το οποίο μάλλον δεν θα φτάσει αυτό το ποσό, αλλά τέλος πάντων. Δεν βλέπουμε στη μελέτη, η οποία από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι έχετε δηλώσει, έχει ξεκινήσει. Όσον αφορά, ναι, έχει ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο. Όσον αφορά τη μελέτη, μόλις την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη που κάναμε τη συνάντηση με το σύμβουλο της Ελλάδας και του κ. Γκρεμπίνη, μας υποσχέθηκε ότι για να τα πληρώσουμε τα χρήματα θα πάρουμε να μας τα δώσουν. Άρα ουσιαστικά πάει και αυτή η διαφορά. Και δεύτερο, εμείς τι κάνουμε τώρα, κάνοντας τη μελέτη για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, που δεν την έχουμε υποχρέωση. Προσέξτε, είναι υποχρέωση της περιφέρειας. Είναι εδώ η περιφέρειας. Είναι δήλωση της περιφέρειας. Εμείς τι κάνουμε, κερδίζουμε χρόνο. Έτσι. Τους πάμε μια μελέτη έτοιμη και τους λέμε αυτό είναι λεφτά να το δονήσουμε. Αυτό παρακάνουμε. Και μας είπαν και τη μελέτη. Και το έργο θα το πληρώσει η περιφέρεια. Όμως εμείς και το 30 της μελέτης και το 70 μπορεί να χρειαστεί να τα πληρώσουμε και κάποιος δεν θα πάρουμε πίσω σαν δίκτυο. Είναι σημαντική βοήθεια. Ναι, αλλά πάρα με το παρόν δεν υπάρχει, λέω, σαν έξοδο δεν υπάρχει. Θα το καλύψουμε από κάπου αλλού, σαν έξοδο αυτό. Εμείς το βάλαμε γιατί δεν ξέρουμε ούτε υπάρχει καμιά απόλυτη εμπιστοσύνη ότι κάποιοι είναι τα δώσουν. Και επειδή όμως πρέπει να γίνει, βάλαμε ένα ενδεικτικό ποσό που δεν είναι και μικρό, αν χρειαστεί να το αναδοχώσουμε για να κάνουμε εμείς το έργο αν κανείς να το πληρώσει. Έχει, είναι δέσμευση όχι μόνο για μας, για όλους τους ΧΑΔΑ, αποκατάσταση εκτελεί η περιφέρεια. Είναι δαπάνη κρατική. Σε εμάς επειδή έγινε αυτή η ιστορία, βάλαμε στον προπολογισμό αυτό το ποσό και αχρίαστο να είναι, αν υπάρξει ανάγκη όμως, θα έχουμε να το διαχειριστούμε. Αυτός ήταν ο σκοπός που είχε. Σε ποιο κωδικό είναι αυτό, συγγνώμη, δεν το έχω δει. Δεν είναι αυτόματος ο σχεδιασμός. Η ΔΕΗ 850 έχει παραπάνω
Επέχεται να είναι και λιγότερα. Α, λιγότερα. Να είναι αντιλωμένα λιγότερα και να πληρώνει λιγότερα τετραγωνικά τέλη. Ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις και το είπαμε στο Συμβούλιο. Βέβαια, η πλήρης απόφαση είναι εξορθολογισμός. Δηλαδή, θα βγουν τα υπόγεια, το δεύτερο θα πληρώνει το υπόγειο του ίδιου τέλους. Να μην είναι τα υπόγεια των παλιών και όταν δεν στάβουν. Δεν μιλούμε για υπόγεια που γίνονται από μάτια. Αυτά όλα, αν έχουν ένα ρεύμα, θα πληρώνουν κανονικά. Η βοηθητική είναι η χώρη και θα βγουν τα πραγματικά τετραγωνικά ίσως με τη στήριξη του ψηλοδενιά. Είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το πάρουμε λόγω των δεδομένων προσωπικών. Δεν το ξέρω. Πιθανώς ο Δήμος μπορεί. Γιατί πρόκειται για κρίση κορονοϊού. Αυτό δεν είναι κάτι πρόβλημα. Από το ψηλοδενιά. Δεν υπάρχει σύμφωνο. Δεν υπάρχει ο σχετικός πλήγου. Δεν έχει. Υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι κάτι παλίσιο όμως. Θα είμαστε προγραμμένοι μέχρι τέλος Ιούνιου να
να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα για να κλείσουμε το κατάφυγμα. Αλλιώς επαπειλούνται τα πρόσωπα. Δηλαδή απλώς η διαδικασία αυτή έκανε σβήστευση το πρόβλημα. Έτσι, το πρόβλημα είναι μπροστά μας και είναι σε όλους, όλα τα νησιά που δεν έχουν τέτοια διαδικασία. Άρα έτσι ή τα αλλιώς πρέπει να τρέψουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Το θέμα των Γαλλίων έχει πει στον προπολογισμό, το τοπίο, είναι σοβαρό το θέμα. Και δεν είναι καινούργιο, είναι το λαμπανερικό. Γιατί τι προγράμματα σου καταλαβαίνεις, γιατί το πήρα λίγο στα χέρια μας. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Άναψε. Είχε προηγηθεί ο κ. Μια διευκρίνηση λοιπόν την κατάρτιση, δεν ξέρω τι δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική, με ποια λογική έχουν μπει τα νούμερα. Παραδείγματος χάρη βλέπω εδώ ότι στην δημοτική κοινότητα Αργαπωλίου υπάρχει μόνο η Σάρτα, στο κάτω υπάρχει στην δημοτική κοινότητα Άντρου υπάρχει και Σάρτα και τακτικά, στην δημοτική κοινότητα Κορφίλου υπάρχει διπλάσιο ποσό από τη Σάρτα σε τακτικά. Δηλαδή δεν έχει αυτό την κρύα που έχει το καταλαβαίνω εγώ καταρχήν, να υπάρχει έτσι μια λογική ανάμεσα σε όλους τους οικισμούς κατανομής του προϋπολογισμού του για το 2011. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πιο σκεπτικό είναι η κατανομή του προϋπολογισμού. Βλέπω ότι δεν αποκοπείται ούτε το κριτηριακό κριτήριο. Πώς έχει γίνει λοιπόν η κατανομή του τεχνικού προγράμματος. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Πού δεν ακολουθείτε το κριτήριο, για να πάω τελείως παρά την δημοτική κοινότητα Αργαπωλίου, τα έργα τα οποία έχουν προβλεφθεί αποτελούν το 80% της ΣΑΤΑ. Συμφωνούμε. Στην τοπική κοινότητα όρμου Κορφίνου η ΣΑΤΑ είναι 77.000 ευρώ και τα έργα 212.000. Άρα, πέρα της ΣΑΤΑ που μπήκε τακτικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην τοπική κοινότητα Άνδρου, όπου έχει μπει 50%. Με ποια λογική λοιπόν έγινε η κατανομή αυτών. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, υπόθηκε και από εσάς το κομμάτι των εσόδων. Και εγώ θεωρώ ότι τα έσοδα, φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, τα έσοδα ανέφερονται σε 16 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 5 εκατομμύρια θα πρέπει να εισπραχθούν από την τοπική κοινωνία για να μπορέσει να εκτελήσει αυτό το προϋπολογισμό. Θεωρώ ότι αυτό το ποσό είναι ουσιαστικά αδύνατο να εισπραχθεί 5 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011, ουσιαστικά σε ένα βάθος 9 μήνων, γιατί ουσιαστικά κλείνουμε το Μάρτι σήμερα. Είναι τεράστιο το νούμερο. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα νούμερο δεικτικό πάνω που έχω γράψει ότι αποτελεί και δικαιώματα, η συμπρόκληψη είναι για 700.000 ευρώ. Είναι τεράστιο το νούμερο. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν θα εισπραχθούν αυτά τα ποσά, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή η εκτέλεση των έργων, γιατί όπως πολλοί καλά ξέρουμε, οι δαπάνες εκτελούνται πάρα πολύ εύκολα, το πρόβλημα είναι πάντα στα έσοδα. Ή αν δεν εισπραχθούν αυτά τα χρήματα, όπως είπα και πριν, θα μείνουν πάρα πολύ μεγάλο ποσό έργων απλήρωτο, γιατί είναι μεγαλύτερο στον προϋπολογισμό βάσει σε εγγραφή στο αγροτικό και δεν θα μπορούν να εγγραφούν. Αν δεν εισπραχθούν αυτά τα ποσά, μιλάμε για μια τρομακτική αφαίρεση από την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, 5 εκατομμύρια ευρώ θα σας πω ότι ξέρω ότι οι επαγγελματίες σε αυτή τη φάση έχουν αυτό να πληρώσουν επιταγές. Άρα θεωρώ ότι το κομμάτι των εσόδων είναι αδύνατο να τρέξει, όσο πιο είναι αδύνατο να τρέξει και το κομμάτι των εξόδων. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή η εκτέλεση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η επόμενη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι το είπαμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Κατά την άποψή μας έπρεπε να έχει προηγηθεί και η έγκριση της απογραφής πριν έρθουμε στην έγκριση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται πάρα πολλά απογραφικά στοιχεία στον προϋπολογισμό, για τα οποία δεν έχει λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, οι οφειλές των Δήμων, οι απαιτήσεις των Δήμων, ο μηχανολογικός εξοπλισμός των Δήμων που προβλέπει τη συγκρίση τους. Όλα αυτά είναι κομμάτια της απογραφής. Θεωρώ λοιπόν, χωρίς να το επιβάλλει ο νόμος, ότι πρώτα εγκρίνεται η απογραφή και συνέχεια του προϋπολογισμού, ότι ορθή σειρά μάλλον θα ήταν να είχαμε πρώτα έγκριση της απογραφής και συνέχεια την έγκριση του προϋπολογισμού.
Και στο κομμάτι των εξόδων, έγινε αρκετή κουβέντα πριν για το κομμάτι της κορδίτης του Χιτίτη για τη μελέτη. Εγώ θα συμφωνήσω πολύ με τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι είναι κάτι που μας βιάζει ιδιαίτερα το κομμάτι της κορδίτης του Χιτίτη. Δεν καταλαβαίνω όμως ακριβώς με τη λογική που το είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι είναι πάρα πολύ βιαστικό και γιατί δεν μπήκε ποσό στο κομμάτι των εξόδων. Γιατί ακριβώς δεν είναι βιαστικό, χάνουμε περισσότερο χρόνο με το να μην έχουμε προβλέψει κάποιο ποσό στον προϋπολογισμό, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το ΣΑΤΑ, είτε από τα τακτικά, και να παίξουμε με αναμορφώσεις, οι οποίες το πρώτο 9 μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες αναμορφώσεις. Κανονικά γίνεται μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, και άρα να μπλοκάρουμε πάρα πολύ άσχημα στην ανάθεση της μελέτης. Αυτό είναι το ένα. Το επόμενο είναι, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι σε εντελώς ασφαλή θέση το πρόγραμμα του ίδιου στο σπίτι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει προβληθεί κάποιο ποσό και για το βοήθεια στο σπίτι, εκτός κι αν η απόφαση είναι να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα. Φοβάμαι πάντως ότι με κρατικούς πόρους δύσκολα θα μπορέσει να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Άρα ένα θέμα προς κουβέντα πρέπει και πρέπει να δει ποσό για το βοήθεια στο σπίτι. Επίσης, δίνεται ποσό για την επιχορήγηση του παιδικού σταθμού του τέλους είναι η Μπρούζα, του οποίου η επιχορήγηση δεν υπάρχει για την λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν προβλεφθεί ποσό στο κομμάτι των εξόδων, σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσει τους επόμενους μήνες ο παιδικός σταθμός. Λοιπόν, όλα τα κομμάτια τεχνικού προγράμματος που δεν έχουν μπροστά σάρτα δεν είναι σάρτα. Στο νόμο κωδίου είναι ένα ποσό 212, δεν είναι σάρτα. Σάρτα είναι όσο κάνουν μπροστά σάρτα και είναι το ακριβές ποσό της. Στα άλλα μέρη όλα, και μπήκαν εδώ και τεχνικά έργα, δηλαδή συντήρηση της μονάδας εξεργασίας τμήματων κλπ. Δεν μπορούσε να πάει στο γενικό πρόγραμμα χαρτοπολογικά που δεν έχουν συντήρηση του βιολογικού καταλυσμού, έπρεπε να το βάλουν σε ένα ειδικό κομμάτι. Μπήκε λοιπόν στο τεχνικό πρόγραμμα σε βάρος των ανταποκριτικών που έχουν εισπράξεις. Αυτή η λογική τηρήθηκε σε όλα εκτός από όσα έργα προβλέπονται στα ανταποδοτικά. Είπαμε ότι είναι συντηρήσεις δικτύων, συντηρήσεις αποκέντρωσης κλπ. Αυτό λύνει, θεωρώ, το πρόβλημα αυτό για το τι υπάρχουν. Δεν μπορούσαν να ονοματιστούν αυτά στον γενικό προϋπολογισμό στα ανταποδοτικά. Τα πω εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, να τα μειώσουμε. Να πούμε όμως και την αντίστοιχη δικαιοσύνη για τους υπόλοιπους πολίτες της Άντρου. Στο Δήμο Άντρου έχουμε 10.000 παροχές νερού, περίπου, και έχουν ανίσπρακτα 728.000 ευρώ μόνο στον τέλος Δήμο Άντρου. Στο Δήμο Ιδρούσας έχετε τις μισές παροχές από εμάς, αν τις έχετε, και έχετε ανίσπρακτα από διάφορα τέλη, πεζοδρομίων κλπ. 1.426.000 ευρώ. Αντίστοιχο ποσό έχει το Δήμο Σκορφίου. Πιστεύετε ειλικρινά ότι πρέπει να πούμε αυτά, να τα διαγράψουμε και να πληρώνουν μερικοί ως βλάκες οι υπόλοιποι δεν θα πληρώνουν? Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δηλαδή η υπηρεσία που εισηγήθηκε αυτόν τον προϋπολογισμό, το λογιστήριο κάτω, δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε μία στα χίλια να πει δεν εισπράττουμε. Και ξέρετε ποιο αναφόρμα προκύπτει, το οποίο μας δημιουργεί έως και ποινικά προβλήματα. Θα πρέπει να διαγράψουμε τα πρώτη πενταετία έσοδα. Η Δούσα έχει να λαμβάνει δεκαετία έσοδα από ίδρυψη, από τέλη πεζοδρομίων, τα οποία δεν εισέπραξε ποτέ, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο και δεν με ενδιαφέρει. Οι εκλογές τελειώσαν, δεν είναι ζήτημα. Εξηγήστε μου πώς θα τα διαγράψουμε αυτά. Να δώσει στον νομικό σύμβουλο το ερώτημα, να μας εισηγηθεί τι να κάνουμε. Γιατί πρέπει κάποιος να βάλει ένα χ και να πει αυτά, δεν θα εισπαρθούν ποτέ. Εξηγήστε μου όμως ότι υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης να εισπάρθουν στο Δήμο Άντρου τα ίδια ποσά και σε κανέναν άλλο. Συγγνώμη, εγώ δεν συμφωνώ. Ούτε σαν συμβούλιο έχουμε δικαίωμα να συμφωνήσουμε. Ο δαπανών το νερό, την αποχέτευση κλπ. Πρέπει να πληρώνει και συμφωνώ, είναι μια στενή οικονομική περίοδος, αλλά πραγματικά έχει άλλη δυνατότητα ο Δήμος να βάλει σε αυτά τα έργα τα πάντα. Δεν έχει άλλη δυνατότητα. Και ξεκαθαρίζω ότι δεν μπορούμε να μην τα βάλουμε εις παρατέρα. Δηλαδή αν το λύσουμε να μην τα βάλουμε, δεν
διαβάσετε το κατάλογο. Ο κατάλογος των ΟΠΑΕ είναι σαφής. Μην πιστεύετε δηλαδή ότι εμείς δεν θα τα εισπράξουμε αυτά με μια απόφασή μας. Επόμενο ζήτημα, το βοήθεια στο σπίτι. Εγώ δεν είχα πρόταση από κανένα για τον προπολογισμό να πάρω. Αν έχετε πρόταση και σε βάρος κίνδυνο στον τίτλο, να την κάνετε στο δημοτικό σπίτι να κατήσετε. Η δαπάνη στο βοήθεια στο σπίτι είναι περίπου 500.000 ευρώ τον χρόνο. Αν νομίζετε ότι πρέπει να συνεχίσει, εδώ είναι το συμβούλιο, ειδού η όδος, ειδού και η απόφαση. Ο περικός σταθμός έχει ενσωματωθεί στο περικός σταθμό στην Κεδά, τα έξοδα τα βάλαν και στα δύο και δεν μπορούσαν να βάλουν σε ανεκτή. Ο περικός σταθμός του Σπατσίου υπάγεται στην Κεδά, ενώ ο δικός μας, ο περικός σταθμός Άνδρο, υπάγεται στον ΟΕΗ Άνδρο, αλλά τα έξοδα η επιχορήγηση μπήκαν μαζί. Αυτός είναι ο λόγος που δεν το βλέπετε, έχει προβλεφθεί. Τώρα άλλο δεν θυμάμαι την ερώτηση. Αν για την απογραφή δεν έχει καμιά σημασία σε αυτό, γιατί η απογραφή όλα τα οικονομικά στοιχεία τα έχει δώσει. Αυτά είναι τα τιμολόγια που μας δώσανε μήνυμα. Δηλαδή ενταγματοποιηθέντα, μη ενταγματοποιηθέντα τιμολόγια σε σύνολο που μας δώσανε μήνυμα. Δεν υπάρχει κανένα τιμολόγιο που δεν έχει δοθεί ή δεν έχει απογραφή. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Ούτε εμείς πήραμε τυχαία. Δηλαδή η υπηρεσία, σε ένα μεγάλη κολλήτσα και η Μαρία ζουν καθώς είναι το επώνυμο, πήραν όλα τα στοιχεία από τους τρεις δήμους και κάναν σύμφιξη των τριών κωδικών. Δεν είχε κάποια επιλεκτική μεταχείριση ή κάποια διαφορετική λογική. Να κάνω μια παρέμβαση. Για να κάνω μια παρέμβαση για το για τη βοήθεια στο σπίτι. Εχθές σε αυτό το χώρο έγινε μια σύσκεψη με την παρουσία όλων των εργαζομένων στη βοήθεια στο σπίτι και της δημοτικής επιχείρησης δικιάς μας και αναλύθηκε το πρόβλημα. Να ξέρετε ότι με βάση όλες τις πιθανότητες το πρόγραμμα βγαίνει εκτός που μας δότησε. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγήκε αβίαστα δεδομένου ότι δεν έχουμε τον ικανό αριθμό των ωφελούμενων για την κυρώσεις στο πρόγραμμα. Αυτό που άλλαξε για να το ξέρετε το Συμβούλιο είναι ότι άλλαξε αυτός που είναι δικαιούχος και ωφελούμενος στο πρόγραμμα. Άρα εμείς χρειαζόμαστε για να κρατηθεί το πρόγραμμα εξυπηρετούμενοι και το ωφελούμενοι. Χρειαζόμαστε περίπου 150 εξυπηρετούμενους. Κάθε εξυπηρετούμενος θα επιδοτήθω με 2.000 ευρώ, θα είχαμε 300.000 ευρώ, θα καλύπταν τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες του προγράμματος. Δηλαδή, μισθοδοσία, πενζίνες και είχαμε ακόμα να συμπληρώσουμε και κάποια άλλα που είναι τροφοδοσία σε κάποια μέρη, φάρμακα, ό,τι άλλο χρειάζεται από το στην κουβέντα λοιπόν εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση να κάνουμε ακόμα και μέσα στις επόμενες δύο μέρες να κάνουμε μια συνάντηση ξανά γιατί υπάρχει το εξής κομβικό σημείο. Αν περάσει η ημερομηνία και λυθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων τότε το πρόγραμμα κάνει αυτούς τους εργαζόμενους, τους συγκεκριμένους. Δηλαδή, αν λύσουν οι συμβάσεις τους, λυθούν οι συμβάσεις τους, είτε γιατί το πρόγραμμα τέλειωσε, είτε γιατί δεν έχει χρηματοδότηση, είτε γιατί αποφασίσαμε εμείς να το τελειώσουμε, σημαίνει χάνουν οι συμβάσεις τους. Που σημαίνει αυτοί οι εργαζόμενοι μπαίνουν στην ανεργία. Ξεκάθαρα. Έχουμε λοιπόν χρόνο μέχρι τον Μάιο, έτσι δεν νομίζω, έτσι μας πούμε. Μέχρι τις 10 Μαΐου. Απριλίου θα υποβληθεί η πρόταση και μέχρι τις 2 Μαΐου που θα αναρτηθούν οι πίνακες που εκεί επιλέγονται. Δηλαδή μέχρι τις 10 Απριλίου θα καταθέσουμε την πρότασή μας, την αίτησή μας, με δικαιούχους που στα πραγματικότητα δεν θα επιλεγούν και μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα μας ανακοινωθεί ότι μας πετάνε έξω. Τότε και μέχρι τότε πρέπει να αποφασίσουμε εμείς σε μια ειδική συνεταιρεία του Δημοτικού Συμβουλίου τι κάνουμε το πρόγραμμα. Έχουμε συνεχίσει να προσπαθούμε να βρούμε χώρους είτε από κυριολογήματα είτε από
όπου μπορέσουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να δούμε όμως και το οικονομικό μητέρα, να δούμε πόσο μπορούμε να κρατήσουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Θεωρώ ότι σε αυτή την κοινωνική συνεδρία θα πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει τι θα περιπτώσει για να συνεχίσει το πρόγραμμα. Δυστυχώς. Φοβάμαι ότι, όπως ρώτησα και πριν, αν είναι απαραίτητο να συζητήσουμε ότι έχουν απογραφεί, έχουν πέσει και λίγο από την απογραφή. Ακριβώς γι' αυτό και εκτιμώ, όπως γίνεται και στους περισσότερους δήμους, ότι ήταν απαραίτητη να προηγείται η απογραφή για να πάμε στο κομμάτι του προϋπολογισμού, γιατί ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά νούμερα που είναι ακριβώς απογραφικά, όπως είπατε κύριε Θεοδόμου, για τεκτήσεις κτλ. Δεν είμαι πρόχειρο λοιπόν για αυτή τη συζήτηση, αλλά από ό,τι θυμάμαι και πιστεύω ότι πάμε αρκετά καλά, θα σας πω ότι ενώσατε δύο νούμερα καταρχήν. Είπατε για ανίσπρακτα του Δήμου Ιδρούσα 1.400.000. Αυτές είναι οι συνολικές απαιτήσεις του Δήμου Ιδρούσα. Τα ανίσπρακτα από τέλη είναι 550.000. Θα το δούμε λοιπόν στον προϋπολογισμό. Είναι το σύνολο των απαιτήσεων 1.400. Αυτό είναι ένα ζωγραφικό. Υπάρχει διαφορά όμως ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Απαιτήσεις από την τοπική κοινωνία υπάρχουν από όλους τους Δήμους. Εγώ βλέπω ότι γενικότερα σε όλους τους Δήμους και στους τρεις δεν είχαν συνταχθεί κατάλληλοι για τέλη παρεπιδημούντων, κατάλληλοι για πεζοδρόμια και ούτω καθεξής. Άρα, καλό είναι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και χωρίς να έχουμε τα επίσημα στοιχεία της απογραφής, ας μην κάνουμε φόκο στο τι έκανε και το τι δεν έκανε ο ένας Δήμος. Ή θα κάνουμε μια συζήτηση γενικότερη, πιστεύω, γύρω από τα οικονομικά των τριών Δήμων. Ή νομίζω δεν έχει νόημα και με βάση τα επίσημα στοιχεία να συζητάμε για το κομμάτι της απογραφής. Ακριβώς λοιπόν, πηγαίνοντας αυτό που είπατε, δεν είπα ότι πρέπει να διαγραφεί τον προϋπολογισμό, γιατί ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχει νομική δυνατότητα κατάλληλοι οι οποίοι έχουν συνταχθεί και δεν έχουν εισπραχθεί να διαγραφούν ή κατάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί να μην εντοπιστούν ποτέ. Είναι όμως και δεδομένο ότι παρότι ο νόμος το επιβάλλει, τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη και η προσωπική μου εκφύληση. 5 εκατομμύρια ευρώ από την τοπική κοινωνία μέσα σε 9 μήνες είναι αδύνατο να εισπραχθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά, εάν δεν προσεχθεί το κομμάτι των εξόδων, απλά θα οδηγηθούμε σε καινούριες οφειλές. Αυτό θα γίνει μέσα στο 2011. Και έτσι όπως είναι συνταγμένο το κομμάτι των εξόδων, που δηλαδή έχει συνταχθεί με τρόπο που δεν απαιτεί μελέτες, άρα συνένωση ομοειδών εργασιών, που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο η υλοποίησή του. Αλλά έτσι όπως έχει συνταχθεί μικρά μικρά έργα κομματιαστά, σημαίνει ότι από αύριο το πρωί με την έκρηξη του προϋπολογισμού, αυτά τα έργα ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αρχίσει να τα τρέχει. Άρα θα έχει τη δυνατότητα να αρχίσει να δημιουργεί οφειλές, χωρίς να μπορεί να ρίξει τα χρόνια το κομμάτι των εσόδων. Αυτό λοιπόν επισημαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια δεν κατάλαβα ακόμα το τελευταίο μου, γιατί δεν έχουμε βάλει ποσό για την χωροθέτηση του ΦΠΑ. Μπορούμε να πάσα στην ίδια από πάνω πέρα το ποσό. Δεν πρέπει να σας λέω. Υπάρχει και 750.000 υπάρχει στο κούδο έτσι περιφέρειας. Πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή τώρα τι πάει, υπάρχει το μεταλλί, υπάρχει ζήτημα ότι μας λένε ότι δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το κούδο έτσι περιφέρειας έχει 750.000 ευρώ για μελέτες ΦΠΑ. Τις οποίες θα δημοπρατήσουμε εμείς, θα αναθέσουμε με όποιον τρόπο ή προγράμμα τους στόχους και θα πάρουμε σε αυτό το κονδυλίο. Για ποιο λόγο να αυτό το κονδύλι δεν πρέπει να είναι αυτό το προϋπολογισμό για να το κρατήσουμε τη μελέτη. Μα υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Το κονδύλιο αυτό, αν γίνει, θα γίνει αναλόγως του προϋπολογισμού, θα γίνει αποδοχή και τέλειωσε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο. Θα κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο στο ΕΣΠΑ. Θα τα ξέρεις τώρα. Ένα τεχνικό δελτίο θα ζητάμε τα χρήματα. Όταν θα γίνει λίγο το ποσό, θα κάνουμε ένα τεχνικό. Το ζήτημα σου να πω μια έτσι σαν δευτερολογία δεν είναι έτσι κατά έξω. Όποια τύπης κατάπτυξη βλέπετε είναι γιατί αφέθηκε με ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών για να μπορούν οι πρόεδροι να κάνουν κάποια έργα με μια που πολλές φορές είναι και αλλαγμένη τύπη. Γιατί ο κάθε πρόεδρος είπε ότι θέλω να κάνω αυτό το έργο σε αυτό που είναι απόλυτη ανάγκη, αλλά επειδή ήταν ομοειδές το άλλαξαν τίτλο για να μην βγαίνει με ένα άλλο. Όμως όλα τα υπόλοιπα έργα που αφορούν γενικά, δηλαδή
συντήρηση κομμάτων δρόμων, ισχύα κλπ. Είναι μέσα στα ανταποδοτικά τέλη με μία και μόνο μελέτη που θα είναι ό,τι έργο υπάρξει. Αυτά που βγήκανε, βγήκανε γιατί οι πρόεδροι είχαν ζητήσει ότι αυτά τα έργα είναι αναγκαία, πρέπει να τα κάνουν. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν πρόκειται για κατάκτηση, ούτε έχουν αυτή την πρόθεση, ούτε τη διάθεση. Ένα δεύτερο, για να το γνωρίζουν όλοι οι σύμβουλοι, όλοι οι παριστάμενοι. Κανένα έργο δεν γίνεται εάν δεν γίνει τεχνική μελέτη, τεχνικό δελτίωση, απόφαση ανάθεση ανθρώπινη εργασία, ανάθεση ανθρώπινο διαγωνισμό, σύμβαση, αποστολή τη σύμβαση στην περιφέρεια, έγκριση, εκτέλεση του έργου και καμιά περιφέρεια δεν θα το εγκρίνει πλέον, δηλαδή έχουμε και πολιτικό έργο, έγκριση, γυρίζει σύμβαση, κάνουμε το έργο και έτσι τα τιμολόγια, ξαναφέρουν τα τιμολόγια στην περιφέρεια την, από την τομένη δίκηση και γυρίζουν για να πληρωθούν. Για να ξέρετε περίπου τους χρόνους. Για ό,τι έργο μικρό ή μεγάλο ισχύει αυτό, από την προμήθεια καυσίμων μέχρι οτιδήποτε. Και αυτό δεν είναι δική μας απόφαση, βέβαια είναι απόφαση που αφορά τη διάρκεια και την, τον έλεγχο των δημοσίων καμπανών. Απλά μία διευκρίνηση στον Κυριάκο. Κυριάκο, η απογραφή, τα οικονομικά στοιχεία της απογραφής είναι ακριβώς τα ίδια με τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται εδώ, γιατί τα πήραμε από το νομιστήριο και είναι ακριβώς τα ίδια ποσά. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, εδώ στο θετικό πρόγραμμα της χώρας, βλέπω ότι έχει παραλυθεί η επισκευή του Περιστεριών στην Ξενία, που είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει πάση θυσία να το διατηρήσουμε, όπως σας έχω πει, στο πίσω μέρος υπάρχει διάθεση, και αν δεν το φτιάξουμε τέτοιος, απλά θα θυμόμαστε ότι εκεί είναι και Περιστεριών. Όσο και να κοίταξα, δεν το είδα. Υπάρχει στα γενικά έξοδα, στο θετικό πρόγραμμα του Περιστεριών. Ακόμα δεν έχει γίνει καν το μελέτη, πρέπει να το μελετήσουμε. Πρώτα να πει η μελέτη. Επειδή ήταν μεγάλο το ποσό, το βγάλαμε από τη ΣΑΤΑ των Ξενιών και το προβλέψαμε στο επόμενο. Δεν έχουν πάει στη ΣΑΤΑ Πέτρο, εγώ λέω απλά ότι δεν το βάλαμε στο τεχνικό πρόγραμμα τη ΣΑΤΑ και το βάλαμε στα ανταποκριτικά μέσα στα υπόλοιπα κοινωνία, γιατί αυτό είναι ένα έργο που κάνει κάποιο τελευταία κατσέρα. Τίποτα, να κάνουμε μια συνάντηση κατά δημοτική ενότητα
όλων των διαδικών και τους κύριους αντιδημάτων. Ξέρεις ότι χρειάζεται αυτή η διαδικασία να το κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχουν τέτοια ζητήματα και επίγονται και πρέπει να γίνουν. Τώρα με την ψήφιση του προπολογισμού θα γίνει αυτή η συνάντηση των ερετών κατά δημοτική ενότητα για τους υγιούς αντιδημάρχους και θα ξεκαταλυστεί η διαδικασία εκτέλεσης του έργου. Εγώ πρέπει στην συνειδητική έκθεση του προϋπολογισμού, γιατί πήρα χτες τα χέρια, δεν μπορούσα να την ευθύσω και πάρα πολύ. Θέλω να πω καταρχήν ότι όταν συντάσσεται ένας προϋπολογισμός, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και όλοι κοιτάμε το καλό της άνδρου, γιατί όλοι ζούμε στην άνδρου. Εχθές τυχαία ήμουν εδώ στην συγκέντρωση που κάναμε για το βοήθεια στο σπίτι και πραγματικά δεν έχω κινηθεί. Δεν σκέφτομαι μόνο, όπως ακούω στο τραπέζι, τους 8 εργαζόμενους. Σκέφτομαι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν 150 συνανθρώπους, οι οποίοι... 92.000 πανελλαδικά και 4.000... Θα μιλήσουμε για την άλλη. Εξυπηρετούν 150 ανθρώπους που χρήζουν βοηθεία. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να μειώσουμε κάποιες δαπάνες από εδώ, προτάσεις κάνω, θα τις κάνω τώρα σε λίγο και να δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα αυτό. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι δυστυχώς έχουμε το αρνητικό με τα σκουπίδια εδώ στην Άμβρο. Αυτό μπορούμε να το ισοσκελίσουμε. Βαριά βιομηχανία δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχουμε τουρισμό. Βλέπω λοιπόν με τα λύπη μου, ότι στον εκπιστών, στους κωδικούς που είναι για τον τουρισμό, έχουμε βάλει μόνο 20.000 ευρώ σε ένα σύνολο, πόσο είναι το ποσό, πόσο, το κωδικό, 10 εκατομμύρια, και ακριβώς από κάτω υπάρχουν για δεξιώσεις 32.000. Δεν θέλω να τα συγκρίνω αυτά. Πρέπει στον τουρισμό να επενδύσουμε περισσότερο στον τουρισμό, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να ισοσχεδίσει το πρόβλημα των σκουπιδιών και το πρόβλημα της υγείας που έχουμε στο νησί μας. Κοιτώντας προσεκτικά, και θέλω να ρωτήσω την Οικονομική Επιτροπή, γιατί δεν το γνωρίζω, είναι πρώτη φορά που συμμετέχω στα κοινά, βλέπω δύο κωδικούς, τον 6052 και τον 6054, που είναι εργοδοτικές φορές στο ΙΚΑ, ύψους 22.000 ευρώ, σημείο 500 για την ακρίβεια, τα οποία πρέπει να είναι από συμβάσεις έργου για έκτακτο προσωπικό. Θέλω να το ρωτήσω για να συνεχίσω έτσι, είναι ελεύθερο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει αυτή την ευχαίρεια στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όταν συνάντουν συμβάσεις έργου και μέσω ΑΣΕΠ και το ΔΕΤΡΙΟΝ και εκτός αν μπορεί να γίνει κάτι. Αντί να υπάρχει η κλασική πιστοδοσία με ΙΚΑ κτλ. Να εκδίδουν τα νομικά πρόσωπα και λεπτά μία απόδειξη δαπανών του άρθρου 15, την γνωρίζετε, και εκεί υπάρχει μόνο το παρακράτηση χώρου 20%. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο τα έξοδα τα πραγματικά της μισθοδοσίας, δεν μειώνουμε δηλαδή την πραγματική μισθοδοσία των υπαλλήλων που προσλαμβάνουμε και συγχρόνως δεν πληρώνουμε ΙΚΑ τίποτα. Διότι το ΙΚΑ, αν είναι βαρέα, είναι 50% και αν είναι τα μεικτά κράτη, 44%. Είναι τα 21.500 λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να το ρίξουμε στο βοήθεια στο σπίτι. Αυτά τα δύο δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο, αλλά ήταν πολύ πρόχειρα έτσι το κοίταξε, δεν είχα τον χρόνο. Θέλω να το κοιτάξετε. Εννοείς όταν κόψει απόδειξη ο εργαζόμενο. Όχι, όχι. Έχει δώσει το, εσείς έχω φέρει για να σας τα προσκομίσω, έχει δώσει το δικαίωμα του Υπουργείου Οικονομικών στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ και τα λοιπά, εμείς δηλαδή ο Δήμος, να εκδώσουμε απόδειξη δαπανών, έτσι δεν είναι, του άρθρου 15, με την αμοιβή του εργαζόμενου που έχουμε προσλάβει, να του παρακρατήσουμε το φόρο 20% και τέλος, τον οποίο το δίνουμε και το παίρνουμε μετά από τη δήλωση του πίσω από το εισόδημα. Κάνει αυτή την ασφάλιση, να δεν ασφάλιση στον ΟΤΑ. Μπορεί να κάνει ασφάλιση στον ΟΤΑ για την ασφάλιση. Δεν βαρύνεται δηλαδή ο Δήμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία πρόσφυγη ιστορία. Και μετά από τον υπαλλήλο, η διαδικασία πρόσφυγη καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ υποχρεωτικά. Είναι με ΙΚΑ υποχρεωτικά. Είναι με ΙΚΑ υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει
Και μάλιστα στο προϋπολογισμό έχουν προβλέψει και πόσο θα είναι, πόσο θα πρέπει. Ο Γιάννης θα μπορεί να σου πει, γιατί αντίστοιχο και στο έργο που σε έγινε το Υπουργείο που γίνεται. Τώρα έχω στην προσκοπήση οπότε δεν γίνεται αυτό. Μήπως να μπορούν. Γίνεται σε αυτούς που Δεν είναι σημασία. Για μισθώσεις που πληρώνουν κάποια ενίκεια, αλλά πρώτη φορά, από ό,τι βλέπω εδώ τους πρωθούς, βλέπω μίσθωση που να πληρώνει ο Δήμος ενίκιο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και συγχρόνως να υπάρχει σε κάποια άλλη δαπάνη για την αποκαράτωση του κτηρίου του ιδιοκτήτη. Για το ιδιοκτήριο του Ματσίου αναφέρει. Πού. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση της επισκευής γυμναστηρίου τοπικής κοινότητας όντου Κοφτήρου. Πληρώνουμε 6.000 ευρώ ενίκιο και βλέπω και ένα κωδικό εδώ, αποκατάσταση επισκευής γυμναστηρίου, άλλα 6.000. Είναι πρωτοφανές δηλαδή, εντάξει, και δεν ξέρω αν είναι αν υπάρχει κι άλλο. Αυτό ισχύει και στο Πατσί, αλλά δεν είναι... Δεν πληρώνει το επισκευής για να επισκευάσει το κτίριο του... Να πληρώνει αυτό που πληρώνει ενίκιο να επισκευάζει το κτίριο του ιδιοκτήτη, αυτό είναι... Μπορεί να μπει σε σπίρου του κύριου έπαρχου. Να πω στα κύριου έπαρχου. Όχι ότι είναι αστήριο, και το κύριο σε όχα. Ναι, η ανοίξη του κύριου δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Επειδή έβαλε ένα καλοριφέρο λόγιο. Η ουσία είναι να μαζέψουμε όσο μπορούμε τις δαπάνες για το βοήθεια στο σπίτι και τον τουρισμό. Στο τουρισμό να πάρει σε μισό τραό, μια παράδοση στο σκάο, θα έχει επίσης έτσι οικονομικό πρόβλημα, μια απάντηση για το 32.000 των δεξιώσεων δεν είναι αληθινό το νούμερο, ούτε 5.000 να δώσουμε φέτος. Αφορά τις δαπάνες που γινόταν οι εκτεροσκέπαστοι κάθε χρόνο, οι οποίες ήταν υπέροχες και τις οποίες τα παιδιά τις μεταφέραν ως ήταν. Το αφήσαμε, δεν το διορθώσαμε, το εντόπισε και η οικονομική επιτροπή. Το τουρισμό, να επενδύσουμε στο τουρισμό. Το εντόπισε και η οικονομική επιτροπή. Μπορούμε και τώρα, αν θέλει κάτι να το διορθώσουμε, απλά δεν πρόκειται να ξοδευτεί. Για να το καταλάβετε, το σκέπαστο φέτος θα σκίσει γύρω στα 1.000 ευρώ. Μέχρι τώρα σκίσει 25.000 ευρώ. Πόσο είναι αυτό το σκέπαστο ποσό, το έχετε κάπου. Δεν θυμάμαι, πρέπει να πέφτει. Πολύ πιο ακριβό. Πολύ πιο ακριβό. Όλες οι δεξιώσεις και τα υπόλοιπα, δηλαδή θεοσκέπαση, θεοφάνεια, πρωτοχρονιά, όλα αυτά, πέρυσι, στήριξαν αυτά τα λεφτά. Η θεοσκέπαση μόνο, θυμάται η Μαρία, ήταν πάνω από 20.000. Εμείς φέτος για τη θεοσκέπαση θα ξοδέψουμε 1.000 έως 1.500. Απλά έχει βγει το κονδύλιο επειδή έγινε μεταφορά των δαπανών των περσινών για να αποδεχτεί. Δεν πρόκειται να ξοδευτεί. Δεν υπάρχει. Θα το κάνουμε αναμόρφωση και θα πάει στο τουρισμό. Είναι για το τουρισμό. Έχουμε δει κάτι για τη συμμετοχή στην έκθεση Κύπρο. Θα πάμε στην θέλω να δώσω μια απάντηση στον Τάκη γιατί είναι μια χάρη. Δεν ξέρω αν θα αλλάξω ένα πρόσωπο. Θέλω να πω το εξή. Αυτές οι δαπάνες και να διέχουν σε πολιτική και ανάγκες χρήση που τουλούν με βάση τις δικές μας προτάσεις. Γι' αυτό δεν μπορεί να αυτή η δαπάνη. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαστούν αυτή η δαπάνη. Αυτό έγινε μετά από τη διάβαση εγγονία και υπόθεση. Πέρα από αυτή. Εντάξει, για να τους θα συμφωνήσω με τη σειρά με τον Χρήστο, ιδιαίτερα στα δύο θέματα που είπε όσον αφορά και για το ενίκιο που δίνουμε, αλλά και να κοιτάξουμε και τα άλλα ενίκια που δίνουμε ως Δήμος, μήπως κάνουμε περικοπές για να καλύψουμε κάποια έσοδα. Θα συμφωνήσω επίσης
ότι είναι υπέροχο το προσόντιο, δηλαδή 2000 μπήκε προχθές αυτό για γιορτές και είναι λίγο το προσόντιο τουριστική προβολή του Δήμου 15 και 5, 20. Άρα αυτό πρέπει να αυξηθεί το ποσό. Μία πρόταση επίσης για την ανακύκλωση, κάπου είδατε είναι 50.000. Αυτό είναι το ποσό που δαπανάμε τώρα. Θα έλεγα ότι δεν επαρκεί, άρα πρέπει να βάλουμε κι άλλο ποσό εκεί, γιατί η ανακύκλωση ουσιαστικά είναι ελιπέστατη. Θέλει λοιπόν, πιστεύω, κι άλλο ποσό για να μπορέσουμε να έχουμε μια ικανοποιητική ανακύκλωση. Γιατί κάπου είδα εκεί στο θέμα της ανακύκλωσης ότι δίνουμε, ότι θα δαπανίσουμε 30.000 περίπου ποσών όταν ανακύκλωσε τη 50, 30.000 για να πετάμε άχρηστα αντικείμενα που από ό,τι με πληροφόρησαν προχθές είναι οι κουζίνες και διάφορες υποστήρες. Βέβαια, άχρηστα είναι ένα κυκλώσμα και αυτό θα κυκλώσω. Εδώ θα είναι μαζί και τα δύο. Τα χωρίζουμε για να μην είναι διαγωνισμός. Ωραία. Εγώ όμως ενώ για την ανακύκλωση εδώ στο νησί, το χαρτί, το γυαλί και το μέταλλο που είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό για να έχουμε μικρότερους όγκους του παιδιών. Και επίσης, να φτάσουμε στον κωδικό. Συγγνώμη λίγο. 6516, 1, 2, 3, 4, που αφορά τα δάνεια που έχουν συνάψει οι Δήμοι από το παρακαταθήκον και δανείων και είναι 655.000 το Δήμο Άμβρου, τον πρώην Δήμο Άμβρου, είναι 100.538 περίπου, δηλαδή 600.000 το Δήμο Κορφίου και είναι, δεν λέει τι ποσό, είναι για την Ιδρούσα, το έχει κενό. Αν το έχετε αυτό από τα προταθεί τώρα, το είχατε. 650, ξέχασα να το βάλει για την Ιδρούσα, το είπαμε, αν... Δηλαδή το 650 αυτό. Γύρω στα 650 είναι το Δήμο Ιδρούσας, το είχαμε σημειώσει, αλλά προφανώς... Για αυτό το παρακαθήκον. Δηλαδή έχουμε ένα συλλογικό μέρος εκεί περίπου 2 εκατομμύρια. Δια του 3 περίπου πάει, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά τους 3 Δήμους. Και μία διευκρίνηση επίσης, στα ανεξόπλητα τιμολόγια, τα έξω που βαρύνουν τους Δήμους, υπάρχουν κάποια ποσά, 410 είναι για τους ελεκτούς που χρωστάμε, 237 είναι για το χαδά, το ίδιο του χαδά, και είναι συνολικά 3 εκατομμύρια. Αυτά 3 εκατομμύρια που χρωστάμε, πώς κατανέμονται στους Δήμους, πώς κατανέμονται με το Θησέα ή με αμεσότητα την τιμολόγια. Δηλαδή, είναι λίγο φλού, αυτό θα ήθελα να το γνωρίζουμε. Αυτά είναι χρέη ως τρίτο. Ναι, χρέη του Δήμου ή και του Δήμου που έχει λαμβάνει από το Θησέα. Κάποια έχουν. Αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, θα ήταν καλό να ξέρουμε τι ακριβώς μας χρωστάνε ο Θησέας, τι χρωστάει ο Δήμος. Υπάρχουν κάποια άλλα. Γιατί αυτά τα στοιχεία πιστεύω θα υπάρχουν στην απογραφή. Αυτά που βλέπετε τα οποία έχουν μοιάσει γιορτές. Δεν τα έχουμε βάλει όμως. Τα παρελθόντα οικονομικά έτη όσον αφορά τα έξοδα που χρωστάει ο Δήμος είναι αυτά τα τρία πακέτα. Δεν τυπώσανε μέχρι το κάτω σε οικολογία. Ας πάρουμε το ποσό. Όποιος θέλει το οικολογικό. Ας πάρουμε το ποσό που είναι λίγο. Τα έχουμε λοιπόν, έχουμε πλήρη καταγραφή και το σύνολο των ποσών αυτό που σας διάβασα όσον αφορά τα έξοδα από 1,5 εκατομμύριο για το Δήμο Ιδρούσας του Δήμου Κορφίου, από 1,5 και κάπου 700.000 για το Δήμο Άμβρου. Αυτά προστάνε σε τρίτους. Μέσα εκείνη και η αρετή και όλοι οι άλλοι. Τα ποσά σε αυτά τα πακέτα έχει ακριβή στοιχεία μέχρι και τιμολόγιο, ανατιμολόγιο δηλαδή, ποσό, πότε έγινε η δαπάνη κλπ. Όποιος θέλει να δει λεπτομέρειες, ας πάρει το CD από την Ανδριακή κάτω και μπορεί να το τρέξει γιατί έτσι δεν θα βγάλει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σας εμπνικώ, επειδή βάζω τα αναλυτικά τα δάνεια που έχουν συνάψει και μπορεί να κάνουμε να ξέρουμε περίπου τι γίνεται, να ξέρουμε και τα έξοδα. Όλα είναι εδώ. Όποιος θέλει να βλέπει τις λεπτομέρειες. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν έχει σχέση με την απογραφή, μην το πλέκετε. Η απογραφή κάνει και άλλα πράγματα. Αυτό είναι αυτά τα τιμολόγια που είχαν οι Δήμοι στα αρχεία τους, τιμολογημένα δηλαδή έργα, είτε
και είχα ένταλμα το διοικητή, δηλαδή είχε και ένταλμα να πληρωθεί, αλλά δεν είχε προλάβει, δεν είχε λεφτά, είτε δεν είχε ένταλμα. Όλα αυτά ήρθαν εδώ και καταγράφηκαν. Αυτά είναι. Δεν υπάρχουν ένα τιμολόγιο που να μην είναι εδώ μέσα από αυτά. Αν έχει αρχίσει τώρα, εδώ δεν ξέρω. Μιλάμε για το σύνολο. Κανένα δεν έχει αρχίσει. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την απογραφή. Αυτό το έκανε η οικονομική περιουσία του Δήμου. Αυτό δεν έχει σχέση. Η απογραφή δεν έχει να απογράψει και τα έστω. Το κάνει η απογραφή. Απλά αυτό δεν έχει μέσα στα πλαίσια τη απογραφή. Και άνθρωποι πήραν από το ταμείο του Δήμου εδώ σα όλα τα τιμολόγια, πήραν από το κόστο και από εδώ και κάτσαν και τα γράψαν. Αυτό κάνει. Έχουμε πάρει. Το ίδιο πράγμα. Δεν διαφωνώ. Έχουμε πάρει τα ενταγματοποιημένα τα οποία θα ακυρωθούν. Εκεί που έχουμε πολλή δουλειά είναι η καταγραφή γηπέδων και κτηρίων, γιατί δεν υπήρχαν όλα καταγεγραμμένα στα αρχεία των Δήμων. Το ένα κομμάτι είναι τα γήπεδα και τα κτίρια, το άλλο κομμάτι είναι πεζοδρόμια, αρσίλια, δημοτική επαρχιακή δρόμη με δημοτικό φωτισμό, ό,τι έχει σχέση τεχνικά. Έχουμε δώσει τα αντίστοιχα απευθεία στους μηχανικούς των τριών ενωτήτων τέλη της τελευταίας 12ετίας τα έργα με το κόστος τους. Αυτό είναι αρκετή δουλειά με δεδομένο ότι από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί στο Δήμο Ιδρούσας έχουν ένα αρχείο έτοιμο την τελευταία πενταετία γιατί 5 χρόνια οι μηχανικοί θα ψάξουν να δουν τα υπόλοιπα. Και είμαστε και στο στάδιο των αυτοκινήτων που τα καταγράψαμε. Πρέπει να αλλάξουμε τις πινακίδες Δήμου Ιδρούσας, Δήμου Πορφύρου και αφού τα αλλάξουμε να κάνουμε την ενιαία κατάσταση. Αυτά θα πάρουν λίγο χρόνο. Ήρθαμε σε επαφή με την ΕΤΑ, η οποία μας είπε το 28 Φεβρουαρίου ήταν ενδεικτικό σε κανένα μέρος της Ελλάδας δεν ήταν εκείνη την ημέρα έτοιμη. Έχουν παράταση που μας την έχουν πει αν είναι Μάρτιο ή Απρίλιο. Έτσι όπως πηγαίνουμε, πιστεύω σε ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει εντελώς να κάνουμε μια συγκεκριμένη έκθεση με τις παρατηρήσεις. Πριν από αυτό όμως, τα οικονομικά στοιχεία τις επόμενες 10 μέρες θα δείτε να τα δείτε, γιατί είναι πάρα πολλά. Και είναι σχεδόν όλα έτσι όπως περιγράφουν με τη διαφορά αυτό που είπε. Ότι έχουμε χωρίσει τη μισέα από τις οδηγές. γιατί έτσι μας το ζητάνε τα πρωτόκολλα. Ή υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο που μας τα καθορίζει. Καθυστερούμε στα γήπεδα και στα κτίρια. Οφείλω να ομολογήσω ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ ομάδες ανθρώπων να εντοπίσουμε κίνητα. Μας βοηθούν οι τοπικοί σύμβουλοι, αλλά παραδείγματος χάρη με ένα κτηματολόγιο του 1937 που βρήκα στο Δήμο, εντόπισα 3 κίνητα τα οποία δεν ήταν στα στατιστικά δοτεία. Ούτε στις μέρες του πρωτοφυλακίου. Αν επαναφέρεις όλα αυτά που λέμε και το έχεις ψάξει για το δημοτικό σχολείο της χώρας, υπάρχει τελικά. Έχω στοιχεία, απλά θέλω λίγες μέρες ακόμα να τα κάνω πακέτο και θα το έχω υπόψη μου στο δώσω. Ένα στοιχείο να σας πω, αν για όποια ενημέρωση, τα χρηματικά υπόλοιπα 31 δωδεκάτου του Δήμου ήταν 585 του Δήμου, 585.000 ευρώ του Δήμου Άντρου, όπως τα κριτικά κλαίγη και εμένα και έκτακτα, ήταν 54.000 του Δημοκρατίου και ήταν 180.000 από τις δημοσίες. Επίσης, ο περισσότερος από όσο του Δήμου Άντων είχε 92.000 χρηματικό υπόλοιπο. Αυτό έχει συμπεριληφθεί και από το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Άντων και το κομμάτι της Άντων που αφορούσε το 10 και το βλέψαμε υπέρ του έτσι. Άλλη ερώτηση.
το λόγο. Ενδεικτικά θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί επιμένω στον τουρισμό και γίνομαι γραφικός. Στην ουσία είναι ανταποκριτικό τέλος ο τουρισμός. Δηλαδή πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, γιατί βλέπω εδώ στην εισηγητική έκθεση για τα έσοδα ζητάμε 66.000 ευρώ τέλη από παρεμπιπτόντων και τέλη από εισπρισόντων από επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχείων κτλ. Ναι. Για να πάρουμε αυτά τα χρήματα, ξέρετε πόσο πρέπει να τζιράρουν αυτές οι επιχειρήσεις πάνω στην Άντρο για αυτό το ενάμιο που μένει. 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τουρισμό και χωρίς προαγωγή του νησιού μας δεν θα φτάσουν και στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Να το ξεχάσουμε αυτό το νούμερο. Γι' αυτό επιμένω στον τουρισμό. Σχετικά με το βοήθεια στο σπίτι, που είχαμε πει στο διαδημοτικό πρόγραμμα υγείας, θυμάμαι το 2005 που είχαμε και στις ομάδες, ότι μας είχαν εξασφαλίσει κάποιες θέσεις εργασίας. Επειδή λοιπόν λέω ότι είχαμε και μια προσωπική επαφή με τον Πατσούλη τότε στο Δήμαρχο Παπαδοσίου, και είχαμε εξασφαλίσει με τα states, τα παλιά states. Εγώ όταν λοιπόν βρισκόμαστε αδιέξοδο με το βοήθεια στο σπίτι, θα μπορούσαμε και να εντάξουμε κάποια άτομα, να δώσουμε κάποιες θέσεις με μια παράλληλη δραστηριότητα, εφόσον άπτεται του αντικειμένου και το διαδημοτικό δίκτυο υγείας, επειδή είναι υπεύθυνος 5 χρόνια, αναπτύσσει τέτοιες δράσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν εναλλακτικά και με περιορισμένο ωράριο, να μην κάνουμε 8ωρο, να κάνουμε 4ωρο. Να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάποιες θέσεις απασχόλησης που εντάσσονται στο διαδημοτικό δίκτυο υγείας που αναπτύσσει τέτοιες δράσεις. Γιατί οι βασικοί άξονες δράσεις είναι προοδευτική, αθλητική και παιδί να πιάσει ενώ. Δεν θα μπορούσαμε να αναλλακτικά αυτό πριν ακυρωθεί αυτό το πρόγραμμα. Εγώ για τις ασφαλείς τότε 5 θέσεις θυμάμαι. Ήταν τα state. Μπορούμε να το δούμε και εναλλακτικά με μειωμένο φυσικά ωράριο. Όχι, το λέω γιατί τότε πιέσαμε, μας στείλανε στην αρχή 2 θέσεις και αν δεν κάνω λάθος, ασφαλίσαμε 4. Πότε αναγνωρίζετε? Το 2005 ή το 2006. Στο σκάνδαλο δεν το είπαμε τότε. Εντάξει, αλλά επειδή μετέχουμε στο διαδημοτικό δίκτυο και που πήραμε ακόμα στο προηγούμενο συμβούλιο, λέω μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Επομένως, αν κερδίσουμε κάποιες θέσεις απασχόλησης, τώρα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και κάποιους ανθρώπους. Σαν που για οποιοδήποτε τον κόσμο αυτό, οποιοδήποτε δυνατότητα να κρατήσουμε στη ζωή, καταλαβαίνεις το πρόγραμμα. Το βάζει σαν ιδέα, καταλαβαίνετε. Σωστά. Απλώς να ξέρετε το εξής. Δεν είναι μόνο το ζήτημα, το είπε και πριν. Το ζήτημα είναι ότι έχουν και τους ωφελούν. Αυτούς που σήμερα είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Τι τους λέει σήμερα, δεν ξέρω να πατάμε. Αλλά επειδή θα κάνουν ειδικό, κατά τη γνώμη μου, έκτακτο συμβούλιο για το θέμα της βοήθειας του σπιτιού, ας το βάλουμε εκεί και να έχουμε φέρει και περισσότερες πληροφορίες. Σχετικά με το βοήθεια στο σπίτι, υπόθηκε προηγουμένως ότι είναι 400.000. Εδώ ξεκινήσαμε από 200, πήγαμε 300 και πήγαμε 400. Πιστεύω ότι είναι ούτε 300. 1.200 και 400.000. Είναι 300 τάφερ, το έχω ψάξει, γιατί σας το είπα και χθες αναλυτικά. Δεν έχουμε βάλει μέσα κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα εξασφαλίσουμε μέσα από τον Δήμο και το Κέντρο Υγείας σε περίπτωση που μπορέσουμε να τα πάρουμε. Η μισθή, η ασφάλεια, η ασφάλεια των αυτοκινήτων, τα τέλη πληροφορίας, τα καύσιμα, η συντήρηση των τριών αυτοκινήτων και τα απαραίτητα που είναι για την νοσηλεία, ακόμα και τα κεστιδάκια και την τροφοδοσία, είναι γύρω από αυτά. Πρέπει να το αναλύσουμε γιατί μπορεί να φαίνεται. Ναι, είναι γύρω στις 300.000. Αν βάλουμε και τα υπόλοιπα που βρίσκουμε γύρω-γύρω, είναι μεγαλύτερο το ποσό. Εγώ χθες σας είπα το μήνυμα. Τα υπόλοιπα είναι 200.000. Μαρία είναι 10.000. Σε γράφεις και τα χέρια. Είναι ζήτη και δεν είναι. Άλλη ερώτηση. Μαρία, τι σκόνο.
τελειώνοντα. Για το δεύτερο, επειδή βλέπω το ίδιο σπίτι, το σπίτι είναι δικαιολογημένα, απασχολεί με τον Σούλτο. Είναι προϊστορή. Οι ωφέλοι είναι οι δικοί μα. Αυτοί οι ωφελόμενοι κάποια στιγμή αναγκαζόταν να του πούμε ότι είναι δικαίωμα. Έχει γίνει καμία επίπεδο, καμία πρόσθεση για αυτούς, αυτοί που πληρούν τις καινούργιες προϋποθέσεις. Πού περίπου μπορούν να σημειώνονται και μήπως υπάρχουν τώρα που συνανθρωπινότητα είναι κρίση, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν και ξεχασμένοι άνθρωποι που κανείς δεν είχε προβλέψει στα χωριά τα μακρινά να τους βάλει είτε δεν θέλανε είτε χιλιαδιό. Και ταυτόχρονα υπάρχει στο πρόγραμμα η δυνατότητα διαδημοτικής ενέργειας. Λέω μήπως αν η Κίνος και η Άνδρος δεν πληρεί κανένα από τους δύο απευθείας υποθέσεις μπορεί να γίνει κάτι κοινό και να κάνει αυτό. Να σας απαντήσω για να καταλάβουν και όσοι δεν ξέρουν το θέμα. Η καινούργια οικία, η εγκύκλειος που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας του βοήθεια στο σπίτι είναι απαγορευτική για να λειτουργήσει το βοήθεια στο σπίτι για τον απλούστατο λόγο. Έχει λάβει υπόψη της στα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν εκατομμύρια κατοίκους και δεν έχει λάβει υπόψη το ότι στα νησιά και στις μικρότερες περιοχές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τα κριτήρια που βάζουμε. Λέει, οι εξυπηρετούμενοι είναι αυτοί που βοηθάμε και έχουν την ανάγκη μας. Κάθε εξυπηρετούμενος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να έχει έναν ωφελούμενο, αυτό που θα τον προσέχει, την εγγονιός ή τραυματικό, με δύο αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ωφελούμενος προστάτης πρέπει να είναι με κάρτα ανεργίας σε ενέργεια μέχρι την ημέρα που έγινε οικία, 21 Τρίτη. Ή ασφαλισμένος στον ΟΓΑ με κάρτα ανεργίας και με την έρευνα που έκανα, ο ΟΓΑ είναι προετοιμασμένος να απαντήσει αν μπορεί στους ασφαλισμένους του να βγάλει κάρτα ανεργίας. Επιπλέον, κάθε προστάτης μπορεί να έχει δύο εξυπηρετούμενους μόνο και αν έχει τρεις, τον άλλο τον πετάμε. Με αυτά τα κριτήρια στις δικές μας περιοχές, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Εξ αρχής μας λένε, πετάξτε τους εργαζόμενους στον δρόμο και τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται. Αυτό που είπε ο κ. Βόσκος μπορεί να γίνει με μια προϋπόθεση τους ίδιους 170 ανθρώπους που εξυπηρετούμε να τους συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε στους μισούς εσάς τους περιθάλλουμε και τους υπόλοιπους, γιατί πέντε άνθρωποι δεν μπορούν να περιθάλλουν στους ανθρώπους. Είναι περίπλοκο και απαγορευτικό. Και μία τελευταία, θα υπογράψω ένα μικρό μία ερώτηση ακόμα, διευκρίνηση. Στο κωδικό 7135 αναφέρει για εξοπλισμό φιλαρμονικής, το είπαμε και προηγουμένως, προχθές δηλαδή, του Δήμου Άμβρου, εξοπλισμό λοιπόν, φαντάζομαι σε μουσικά όργανα, 10.000 ευρώ. Υπάρχει κάπου αντίστοιχο έξοδο για πρόσληψη μουσικού, γιατί μουσικό δεν έχουμε στο Δήμο. Η δαπάνη πήγε για να γίνει φιλαρμονική, εκτιμήσαμε ότι έπρεπε να γίνει. Δεν υπάρχει φιλαρμονική. Μετά την ιστορία που έγινε με το Σύλλογο του Μουσικού, υπάρχει μόνο ένα τμήμα φιλαρμονική στον Δήμο Ιδρούσα, στον πρώην Ιδρούσα, στον Πατζή, και όλοι το έχει ακόμα. Δώσαμε την όργανα. Βάλαμε λοιπόν αυτή την δαπάνη, προσπαθεί να κάνουμε φιλαρμονική. Αν θα χρειαστεί να την ανταμοκρούσουμε, αν θα πάρουμε δωρεάν τα όργανα και αυτό θα είναι αμοιβή του μαέστρου, δεν το ξέρω. Είναι πρόθεση του Δημάρχου να έχουμε φιλαρμονική. Γιατί δεν μπορεί να γίνουν πλέον γιορτές έτσι, μπορεί να έχουμε τουλάχιστον τις πέντε γιορτές που λέμε. Προς Κεπάστου, προς Θεοδόρη, προς Κυπέρνης, Παναγία και το Παναγός. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά για την ιστορία να πω, για τη φιλαρμονική δεν φταίει ο Μουσικός Σύλλογος, όπως απέτυχε μια εικόνια, φταίει το γεγονός ότι διώξαμε τον πρώην μουσικό μας. Ο πρώην Δήμος Άμβρου. Δεν φταίει λοιπόν ο μουσικός σύλλογος ο οποίος βοηθάει την κατάσταση του, άσχετα δεν έχει φτιάξει την αρμονική. Γιατί βάζουμε τον μουσικό σύλλογο ότι φταίει την αρμονική που δεν έχουμε. Και τα όργανα τα δικά μας τι έχουν γίνει. Πού είναι τα όργανα τα δικά μας που είχαμε. Που είχαμε μια βρίσκη την αρμονική. Στην κάτω αριστερή αίθουσα. Πολύ ωραία. Για την ίδια λοιπόν ιστορία, μια και το θέλετε, κλείστε το μικρόφωνο, ακούστε την απάντηση του ποιος φταίει. Είχαμε συμφωνήσει με το Μουσικό Σύλλογο και έγινε συνάντηση
του Δημάρχου, της Προέδρου, του Αντιδημάρχου. Ναι, να μην το πείτε αυτό. Μόνο το Μουσικό Σύλλογος, αυτό δεν μπορώ να το ακούσω από μια πλευρά μόνο. Θα σας απαντήσω γιατί πήρατε τη θέση του Δημάρχου. Δεν θα μ' αφήσετε να πω μια απάντηση, δεν τη θέλετε. Θέλετε τη δική σας άποψη και δεν μάθω. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία να γίνει Μουσικό Σύλλογο Δήμου Άντρου, Μουσικού Συλλόγου Άντρου. Όλο το Συμβούλιο του Μουσικού Συλλόγου συμφώνησε. Ο κύριος Καρδής λέει όχι, δεν γίνεται. Μόνο Μουσικού Συλλόγου. Εμείς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Κάνουμε στον προϋπολογισμό για όσους συμβούλους τιμούνται, για να θυμάσαι 15.000 ευρώ να τους δώσουμε. Γιατί τι δουλειά. Ο Πάπας, αντιπολίτευση τώρα. Αφού αποφάσισε να μην είναι Μουσικού Συλλόγου και Δήμου Άντρου, αποφάσισαμε λοιπόν και εμείς ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Λέει, εντάξει, θα τι κάνουμε εμείς. Χρηματοδοτούν για πολυβιώτη για να γίνει φιλαρμονική, 2,5 χρόνια τώρα την είδατε να παίζει πουθενά. Φυσικά. Πού την είδατε. Την είδατε ποτέ, 25. Την είδατε 28. Μα συγγνώμη, πού θα παίξει φιλαρμονική. Σε δηλώσεις της κοινού. Μα δεν είναι φιλαρμονική αυτή που είναι ο Μουσικός Σύλλογος. Δεν πρόκειται περί φιλαρμονικής. Αλλά. Του Μουσικού Συλλόγου. Κάντε λάθος φιλαρμονική. Έχετε μεγάλο λάθος. Δεν έχετε πληροφορηθεί ό,τι πρέπει. Πηγαίνετε να σας τα πούμε. Ενώ δεν είναι φιλαρμονική του Δήμου Μουσικού Συλλόγου. Ενώ δεν είναι φιλαρμονική του Δήμου Μουσικού Συλλόγου. Εγώ το φαντώ. Συγγνώμη, έχει κάνει ο Μουσικό Συλλόγο. Δεν μα αφορά εμά τώρα. Εγώ όμω θυμάμαι, κύριε Θεολόγο. Θυμάμαι ότι είναι αυτή η ιστορία. Είναι άκαρη η ιστορία. Ναι, αλλά φέρεται από το θέμα. Φέρεται από το θέμα. Όχι, προέρχεται από το θέμα. Γιατί είστε και εσεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεοσκευάστη του 2009 ή 8, αν θυμάμαι καλά, όπου κατηγορούσαν όλοι τον πρώην μουσικό του Δήμου για να τον βγάλουν από τη θέση εντελώς, να φύγει, να διαλυθεί η φιλαρμονική. Αυτό είναι άσχετο, κύριο Θεολόγο. Ενώ του έκαναν άλλα πράγματα, τελικά έκαναν άλλα. Αυτό είναι την ιστορία μόνο. Δεν έχω να πω. Να τελειώσω όλη την ιστορία για να φύγει το Συμβούλιο. Δεν θέλω να μένει παραπληροφόρηση. Κύριος Κοκκατής, πράγματι δεν είναι μουσικός πλέον και προς τιμή του το Δημοτικό Συμβούλιο πήγαν οι φωνές ότι δεν είναι. Η απάντηση του Υπουργείου από πάνω ήταν να απολυθεί ή αν θέλετε το βάθος σε άλλη υπηρεσία. Το πήραμε, είναι άριστος υπάλληλος, βεβαιώνω όλους και μπορεί να είναι ο επόμενος μουσικός της φιλαρμονικής. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο η ανάγκη της του Μουσικού Συλλόγου. Να γίνει η φιλαρμονική που θα κάνει τις εκδηλώσεις και δεν κάλυψε ποτέ. Αυτό λέω που εκτιμήθηκε ως ανάγκη από τον Δήμαρχο και ζήτησε να πει ένα ποσό 10.000 προκειμένου να κάνουν φιλαρμονική της εκδηλώσεις. Είναι αυτό. Ο Μουσικός Συλλόγος έχει φιλαρμονική. Έχει. Συλλαγή του Δήμου Άντρου συμφωνούμε από την Ελλάδα. Έχει φιλαρμονική. Ναι. Συλλαγή. Απλά πράγματα. Το παιδί κάποια δεκαετία είναι παραγεγραμμένα. Κάποια είναι στη δεκαετία, κάποια δεκαετία. Δεν είναι αλλά εδώ το Συνομικό Σύμβουλο να μας κάνει την νομοθέτηση και ποια θεωρούνται ανακατηγορούμενα. Ναι, για το θέμα της ύπραξης,
επειδή όπως διαβάζετε όλοι, διαβάζουμε τώρα και οι οικογένειες φυλές, θα μπουν μετά με ένα κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά και δεν θα παίρνεις δημοτική φορολογική και ενημερότητα. Θεωρώ ότι για να υπάρχει και η δικαιοσύνη που είπατε στην αρχή, πράγματι έτσι είναι, όταν πληρώνουν κάποιοι πρέπει να το πληρώνουν ανάλογα όλοι με βάση βέβαια τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αντικειμενικές συμφωνίες. Έχουν εντύπωση ότι αν αυτό που λένε ότι θα το κάνουν αυτή τη δημοτική ενημερότητα κάποια στιγμή, θα μπορούν να εισπαθούν. Όμως, αν υπάρχουν κάποιες παραγραφές, πιθανότατα να μην μπορούν να μπορεί ο άλλος να αρνηθεί. Δεν το ξέρω όσο το πράγμα. Δεν υπάρχει εκτίμηση λοιπόν. Άρα δεν είμαστε. Δεν σας παρακολουθούν. Και αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, δεν σας παρακολουθούν. Κύριε Μαραπελή, κύριε Φουρεζέρη. Έτσι όπως είναι. Πώς θα λέω. Διορθώσεις, δηλαδή αυτές εντάξει. Όχι, διορθώσεις είπαμε θα περάσουν. Και το κονδύλιο των, συγγνώμη, των εκδηλώσεων θα το βάλει να πει 10.000 και να πάρει τα 22 στον τουρισμό. Θα δω όμως την ποσότητα μάλλον, να μου αφήσετε την δυνατότητα. Μην τυχόν και πάμε σε κανένα διαγωνισμό αν θέλω μαζί και ξέρω εγώ τι. Άρα είσαι ψυχή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μαθηματικά δεν το εντάξει. Και με τις εισφορές να κοιτάξουμε έτσι, να το κοιτάξουμε με τις εισφορές αν μπορούμε και τις αποκλείσουμε. Έτσι είναι το κύριε κύριε Μαγκλή, κύριε Ζωάννου, κύριε Θεμασίου, κύριε Ψήνη, κύριε Θεσσαλονιά, κύριε Κορδίλου, κύριε Μινεκέντα. Και εγώ, κύριε Ζωάννου. Ο κύριος Ζωάννου, κύριε Ζωάννου. Και το τελευταίο πρόγραμμα. Και το τελευταίο πρόγραμμα.